κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την κατάργηση του νηπιαγωγείου της Μελέτης πρότεινε για τη φετινή χρονιά η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ροδόπης, καθώς και την προαγωγή ορισμένων δημοτικών σχολείων, όπως τόνισε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης, κ. Μαρίνος Κωνσταντινίδης. Μία σχολική μονάδα καταργείται για φέτος, σύμφωνα με την εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Μαρίνο Κωνσταντινίδη, που εισηγήθηκε να κλείσει τον νηπιαγωγείο Μελέτης, καθώς δεν λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Και τα τρία παιδιά που υπάρχουν μεταφέρονται σε όμορα νηπιαγωγεία. Όπως σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης, που εξήγησε ότι δεν κατήχε στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο καμία νηπιαγωγός οργανική θέση. Παράλληλα, αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντινίδης και στις προαγωγές σχολείων. Κάθε χρόνο γίνονται εισηγήσεις από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς ή καταργήσεις σχολικών μονάδων. Έτσι και φέτος η διεύθυνσή μας πρότεινε την κατάργηση του νηπιαγωγείου της Μελέτης, το οποίο δεν λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Τα 1, 2, 3 παιδάκια που υπάρχουν μεταφέρονται σε όμορα νηπιαγωγεία, ενώ στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο καμία νηπιαγωγός δεν κατέχει οργανική θέση. Οπότε θεωρώ ότι έπρεπε να προβούμε σε αυτή την ενέργεια για να μείνουμε σε νηπιαγωγεία τα οποία είναι ενεργά. Δεν έχουμε προτείνει κανένα άλλο ούτε επιβιβασμό ούτε κατάργηση. Αντίθετα, έχουμε προτείνει προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου της Νέας Καλύστης, των δύο νηπιαγωγείων της Κομοτηνής 3ου και 7ου, ενώ έχουμε προτείνει και τις ιδρύσεις του νηπιαγωγείου της Οργάνης και του νηπιαγωγείου της Εσοχής. Θεωρούμε ότι εντός των ημερών θα βγει το συγκεκριμένο φύλλο της κυβέρνησης και θα δούμε αν τελικά η ενέργειά μας αυτή έχει αποτέλεσμα. Οι εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή κρίνονται υπεράριθμοι, τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης, που αναφέρθηκε στη διαδικασία που ακολουθείτε. Αυτή τη στιγμή κρίνονται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί. Είναι εκπαιδευτικοί όπου τα σχολεία τους βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας και κρίνονται κάθε χρόνο και θα επιλέξουν κατά προτεραιότητα θέσεις στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες και κατόπιν θα πάμε στις γενικότερες αποσπάσεις εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει από άλλους νομούς στην περιοχή μας, αλλά και σε εκπαιδευτικούς που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να επιλέξουν κάποια άλλη σχολική μονάδα. Θεωρούμε ότι γύρω στο 15 Αύγουστο όλες αυτές οι διαδικασίες θα έχουν τελειώσει. Και πάμε να συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον Δήμαρχο Μαρονίας Απών, κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο. Κύριε Χαριτόπουλο, να σας καλησπερίσουμε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στην χθεσινή πολύ σημαντική σύσκεψη, την οποία πραγματοποιήσατε με φορείς της πολιτικής προστασίας. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στη σύσκεψη αυτή. Ήταν μια σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αλκίδης. Συμμετείχαμε όλοι οι φορείς της περιοχής μας που εμπλέκονται με το θέμα και βέβαια αποτελούσε την πυροπροστασία στο νομό γενικότερα με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά των Σαπών. Η περίπτωση των Σαπών αποτελεί ένα παράδειγμα πιλωτικό γιατί έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορεί κάποιος να επενδύσει επιχειρησιακά σε αυτά. Καταρχήν έχουμε μια βασική πόνη ότι πρόκειται για εμπρισμό. Γιατί είχαν παρατηρηθεί κάποιες αιστείες και πριν λίγες εβδομάδες, ήταν 2 με 3 αυτή τη φορά. Έπειτα έδειξε τη δυνατότητα που έχουν να συντονιστούν και να οργανωθούν καλά οι φορείς. Αλλά και όλα και ανέδειξε και κάποιες αδυναμίες, τις οποίες τις συζητήσαμε και πρέπει να τις καλύψουμε ώστε μελλοντικά να μην έχουμε ούτε αυτές τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολύ επικοδομητική σύσκεψη. Εγώ εκεί αναφέρθηκα και στις επικοινωνίες που είχα με τα Υπουργεία και με τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής, όπου ζητήσαμε την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Σαπών. Ήδη ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κ. Χρυσοχοίδης, προστασίας του πολίτη πάνω τώρα, έχει στείλει ένα πυροσβεστικό όχημα για τις Σάπες, για το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Σαπών. Μιλήσαμε για την παρουσία του ελικοπτέρου στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, που είναι επιβεβλημένη και αναφέρθηκε από μένα κάτω στα Υπουργεία, και για την δημιουργία βάσης ΕΚΑΒ στις Σάπες και αναβάθμιση του κέντρου υγείας και των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή μας, οι οποίες απέδειξαν ότι χρειάζονται, είναι αναγκαίες και σε αυτόν τον τομέα, εκτός των κορονοϊών. Δηλαδή, το κέντρο υγείας Σαπών έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και σε αυτή την περίπτωση. Όλα αυτά συζητήθηκαν, εντοπίσαμε αδυναμίες και ατέλεσαν τα θετικά και είπαμε και το τι μέλη γενέστε.
Εκείνο που έδωσα εγώ με πολύ έμφαση βέβαια είναι η αναδάσωση της περιοχής, η συνέχιση των ζωνών πυροπροστασίας και στη Μαρόνια και σε άλλα σημεία που χρειαζόμαστε, και βέβαια ένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πολύ σοβαρό, γιατί την επόμενη βροχή τη μεγάλη δεν ξέρω πώς θα την αντιμετωπίσουμε μετά από αυτές τις καταστροφές. Το δασαρχείο θετικό, η περιφέρεια θετική, πιστεύω να είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να τονίσω όμως ότι έθεσα και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι επίσης σημαντικό, είναι η επικινδυνότητα που υπάρχει και στον προσωρινό οικισμό των ποντίων. Μπορεί στον μόνιμο οικισμό των ποντίων στις Άπες να είχαμε θετικά αποτελέσματα και να πετύχαμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Εάν όμως εκδηλωθεί μια πυρκαγιά στον προσωρινό οικισμό, εκεί τα υλικά είναι πολύ έφλεκτα. Η κατάσταση μέσα δεν είναι ελεγχόμενη, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι και πού και πόσοι, και ίσως εκεί να έχουμε προβλήματα. Και ο Αντιπεριφερειάρχης και η εκτελεστική γραμματέας της περιφέρειας, η κυρία Κοσμίδου, που ήταν παρούσα, και ο Περιφερειακός της Πυροσβεστικής, που ήταν πολύ σοβαρά το θέμα, και βεβαίως έχω κάνει γι' αυτό και έγραφα στον Υπουργό Εσωτερικών και στους άλλους αρμόδιους υπουργούς, για να μην βρεθεί μπροστά μας και έχουμε κανένα πρόβλημα και σε αυτό το τομέα. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, η περιβαλλοντική καταστροφή που υπέστη η περιοχή από την πυρκαγιά ήταν μεγάλη. Ήταν πολύ μεγάλη. Γιατί καταστραφήκαν περίπου 550 στρέμματα, αλλά μπορούμε να πούμε και αυτό που λέει και ο Περιφερειακός της Πυροσβεστικής, ότι ήταν και μικρή, γιατί προστατεύσαμε τα υπόλοιπα 3.000 στρέμματα. Φανταστείτε τώρα να καταστρέφονταν όλο το πεφοδάσος, τότε πια θα ήταν μια ολοσχερής καταστροφή. Το μικρότερο κακό έγινε, δεν θρηνήσαμε θύματα, δεν καταστραφήκαν οι οικίες, δεν χαθήκαν περιουσίες. 550 στρέμματα δάσους τα χάσαμε, γιατί αν είχαμε το ελικόπτερο από νωρίς στην Αλεξανδρούπολη και επιχειρούσε μέσω του φράγματος του Ιεσίου, σίγουρα θα ήταν πολύ μικρότερες και αυτές οι απώλειες. Προς παραδειγματισμό και συμμόρφωση, όχι για την πυροσβεστική, όχι για την περιφέρεια, όχι για το Δήμο, για την πολιτεία, η οποία πρέπει εν καιρός αυτά τα μέσα τα εναέρια να τα έχει τοποθετημένα εκεί που έχει σχεδιαστεί. Μάλιστα, πολύ σωστά. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες από ό,τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι αναβάλλονται και ακυρώνονται για τον μήνα Ιούλιο. Τι ακριβώς θα συμβεί και στον Δήμο Μαρονίας Απών? Εμείς είχαμε έναν θεσμό, τον οποίο τον υποστηρίζουμε σαν Δημοτική Αρχή καινούργια, το θεσμό του Φεστιβάλ Μαρονίας Απών. Αυτός ο θεσμός εκτείνονταν τουλάχιστον χρονικά 2 μήνες. Εξ αρχής αποκλείσαμε τον ένα μήνα, τον Ιούλιο. Έχουμε προγραμματίσει μόνο 5 εκδηλώσεις μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού και με το ΔΠΘ για το διάστημα του Αυγούστου. Μάλιστα. Και μόνο αυτά θα υλοποιήσουμε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μαρονίας Απών. Ήρθε και η απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων και έτσι ανακοινώσαμε και εμείς την μη πραγματοποίηση κανενός πανηγυριού, καμιάς εκδήλωσης μέσα στον Ιούλιο. Τώρα ελπίζω τουλάχιστον τον Αύγουστο στο Αρχαίο Θέατρο να μπορέσουμε να τις κάνουμε και να μην μας απαγορευτεί και αυτό, αλλά για όλα είμαστε προετοιμασμένοι. Μάλιστα. Και να κλείσουμε την συζήτησή μας με την δημοπράτηση των 4 εκτάσεων για τα μπαράκια και για τα θαλάσσια, για το ένα θαλάσσιο, η μέρος για θαλάσσια μέσα αναψυχής, η οποία δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή, 17 Ιουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Ξηλαγανής. Ναι. Αύριο Παρασκευή θα γίνει η δημοπρασία. Νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι καλό, μπορεί να καθυστερήσαμε λίγο, αλλά υπήρχαν οι γραφειοκρατικές και οι τυπικές διαδικασίες τις οποίες έπρεπε να ακολουθήσουμε. Εγώ σας είπα ότι εμένα η άποψή μου ήταν από την αρχή αυτά για φέτος να ανατεθούν, διότι κοροναϊός, σμίκρυνση της τουριστικής περίοδου, τουριστικά προβλήματα και όλα αυτά, μπορούσαν να συνεχιστεί η διάρκεια της εκμίσθωσης με μια ανάθεση μέχρι τέλος του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, προσαρμοζόμαστε στους νόμους. Την Παρασκευή έχουμε αυτήν την δημοπράτηση και νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση από Δευτέρα να ξεκινήσουμε και σε αυτό το τομέα να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες, έστω και στους λιγοστούς τουρίστες, που όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που ο τουρισμός θα δημιουργήσει, η έλλειψη τουριστικού ρεύματος θα δημιουργήσει στην οικονομία της περιοχής μας. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων προσπαθειών της τουριστικής ανάδειξης του Δήμου μας, χθες πραγματοποιήθηκε επίσημη παρουσίαση ενός μέρους του τουριστικού προγράμματος προβολής του Δήμου μας, καθώς δόθηκε και στην δημοσιότητα η ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.visitkomotini.com. Για να μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τον προγραμματισμό όλων των τουριστικών δράσεων του Δήμου μας, καλέσαμε σήμερα και φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΤΕΠΗ Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Κομοτήνης, κύριο Κίμωνα Λεχούδη. Κύριε Λεχούδη, να σας καλωσορίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για να δείξουμε κι εμείς τη δουλειά που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Πριν αναφερθούμε στην τουριστική καμπάνια του Δήμου μας, να αναφερθούμε στο site, το οποίο δόθηκε χθες στην δημοσιότητα με ένα αρκετά ενδιαφέρον βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε. www.visitkomotini.com. Τι περιλαμβάνει ακριβώς το site αυτό και ποιο είναι το περιεχόμενό του? Αυτή τη στιγμή θέλαμε να δείξουμε κάτι στον υπόλοιπο κόσμο, ότι ξεκινήσαμε και είμαστε εδώ πέρα ώστε να μπορούμε να επιδεχτούμε κι εμείς τους τουρίστες και τους επισκέπτες που θέλουμε στην πόλη μας. Θέλαμε το site να γίνει όσο πιο απλό γίνεται. Ουσιαστικά στηρίζεται σε 4 άξονες. Είναι στα αξιοθέατα, στη φύση, στην ψυχαγωγία και στο καμάρι που έχουμε εδώ, είναι τον προσβάσιμο τουρισμό. Αυτή είναι μια κάποιες κατηγορίες, τις οποίες οποιοδήποτε θέλει να έρθει στην πόλη μας, να δει τι έχει η Κομοτηνή, το τι θα μπορεί να αντιμετωπίσει ανάλογα στο τι θέλει να ψάξει και τι θέλει να επισκεφτεί. Υπάρχει όμως μια καινοτόμα ιδέα που είναι το journal. Το journal τι είναι? Είναι οι εμπειρίες που δίνει ο κάθε επισκέπτης, το τι είναι για αυτόν ο τουρισμός, το τι σημαίνει για αυτόν η Κομοτηνή. Οπότε μας μπορεί να μας βοηθήσει αυτό ώστε να αντλήσουμε πληροφορίες για το τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και τι θα μπορούσαμε να δείξουμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχει μια κατηγορία calendar, το οποίο εκεί δημοσιεύεται και κάνει αντλεί πληροφορίες από όλες τις δράσεις που κάνει ο Δήμος και οποιοδήποτε επιχειρηματίας. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς μας ακύρωσαν τις δράσεις της ΔΕΚΕΠΑΚ που ήταν με θέα τη θάλασσα. Από εκεί και πέρα ο επισκέπτης θα μπορούσε να δει πού γίνονται η κάθε μια δράση, για ποιον απευθύνεται, πού βρίσκεται και το πρόγραμμα και αν είναι προσβάσιμο και το τι θα μπορεί να έχει πληροφορίες άλλο για εκείνη τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μάλιστα. Το πολύ ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι αυτό που προαναφέρατε στην κατηγορία journal, στην οποία μπορεί όποιος επισκέπτεται τον τόπο μας να ανεβάζει τα δικά του βίντεο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σωστά? Ναι. Ουσιαστικά εμείς θέλουμε να πάρουμε το πώς θέλει να δει αυτό στον τουρισμό, που για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο, στο ότι ο καθένας έχει μια δικιά του άποψη τι σημαίνει τουρισμός. Ακούμε κάποιους ότι λένε μπαίνουν τα σύνορα τόσο τις 100 Βουλγαροί, τόσο τις 100 Ρουμάνοι. Αυτή τη στιγμή μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό που έρχεται και μαζί με συνεννόηση με τους ξενοδόχους, με την εστίαση και με άλλους φορείς, να ξέρουμε ακριβώς το τι έχει η πόλη μας και να μπορούμε να κάνουμε εμείς την καμπάνια μας και να μπορούμε να τη μεταφέρουμε δεξιά-αριστερά ανάλογα με το πώς κρίνουμε σκόπιμο και τι θέλουμε να πετύχουμε. Και θα γίνει μια έρευνα πρώτη φορά στα δεδομένα τα τοπικά όσον αφορά τον τουρισμό, την επισκεψιμότητα και τι ενδιαφέρει τον κάθε τουρίστη ο οποίος επισκέφτεται την περιοχή μας. Θα με βοηθήσει και το Πανεπιστήμιο. Το έχουμε εδώ πέρα να το αξιοποιήσουμε σωστά, ώστε να μας βοηθήσει στην αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που θα έχουμε μαζέψει. Πολύ ωραία. Αναμένουμε να δούμε κάποια περαιτέρω εξέλιξη όσον αφορά το site. Το site είναι για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, είναι δυναμικό. Δηλαδή θα υπάρχει ένα στατικό κείμενο, το οποίο αυτό θα είναι και θα προσπαθούμε εμείς να βρούμε κάτι για να το εμπλουτίσουμε. Αντιθέτως, κάθε μέρα θα εμπλουτίζεται. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει συνεργείο φωτογράφων και σκηνοθέτες και τραβάνε πόλεις σε μια ενδιαφέροντος και καθημερινά αυτό θα ανανεώνεται μαζί με τα βίντεο που θα προσθέτουμε κι εμείς. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να πάμε τώρα στην τουριστική καμπάνια του Δήμου Κομοτηνής, η οποία μπορεί να ανακόπηκε δεδομένων όλων των συνθήκων και των απαγορεύσεων, αλλά τι ακριβώς έχει σχεδιάσει με τα παρόντα δεδομένα ο Δήμος Κομοτηνής? Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλο το πρόγραμμα που είχαμε στη διάθεσή μας για να το δείξουμε. Σε μια πρώτη ευχέρεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε κάνει το δυνατόν, μπορούσαμε με αυτές τις συγκυρίες. Για αρχή έχουμε κάνει μια εφαρμογή, την οποία είναι εικονικής πραγματικότητας. Ο χρήστης που θα κατεβάσει μια ειδική εφαρμογή θα μπορεί να κάνει μια περιήγηση στην πόλη και με το κινητό του, δείχνοντας ένα μνημείο, ένα σημείο ενδιαφέροντος, θα μπορέσει να τον πάει μέσα στο site και να του δείξει όλες τις πληροφορίες που έχει εκείνη η περιοχή. Ξέρετε, και ταυτόχρονα μπορεί να δει και τις εκδηλώσεις που θα γίνονται σε εκείνη την περιοχή. Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο
ετοιμάσαμε ένα βιβλίο με τοπικές γεύσεις και συνταγές, το οποίο θα είναι σε διανομή σύντομα, και έντυπο προώθηση τοπικών επιχειρήσεων, που για μας τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως και ο Δήμαρχος δήλωσε στη χθεσινή παρουσίαση. Μάλιστα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη συναντήσεις με θεσμικούς φορείς γειτονικών πόλεων και χωρών, γιατί θέλουμε και εμείς να δώσουμε το δικό μας τουρισμό όλο, αλλά και να δεχτούμε. Θα θελήσουμε, τώρα αυτό θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να έρθουμε και πιο σύντομα με όλους τους φορείς, ώστε να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια σε όλους τους τομείς. Θα υπάρξει δηλαδή κάποια συνεργασία και με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σίγουρα θα υπάρξει μια περιφέρεια. Ήδη με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τσόνη, έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις μέσω ίντερνετ και Skype. Είναι μαζί μας, θα μας βοηθήσει. Και ό,τι υλικό έχουμε, το έχουμε στείλει, ώστε να γίνει μια πολύ κοινή προσπάθεια. Κύριε Λεχούδη, να μείνουμε λίγο στην εφαρμογή την οποία αναφέρατε. Μπορούμε να δώσουμε στη δημοσιότητα το όνομα της εφαρμογής αυτής? Θα βγει την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Θα το δημοσιεύσουμε μαζί με στο Visit Κομοτηνή. Πολύ ωραία. Έχει προγραμματιστεί και κάποια προβολή να γίνει κάποιον σποτ ή και του βίντεο του οποίου παρακολουθήσαμε χθες στις χώρες των Βαλκανίων? Όλα τα βίντεο και τα σποτάκια έχουν μεταφραστεί και θα μπαίνουν σε διάφορες γλώσσες, οι οποίες είναι ο στόχος μας που θέλαμε ο αρχικός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει και στην εγχώρια περιοχή. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά ήταν μια αρχή. Θα ετοιμάσουμε ένα βίντεο το οποίο θα τελειώσει μέσα σε 2 μήνες, το οποίο θέλουμε να πετύχουμε την Κομοτηνή σε όλες τις φάσεις των εποχών της Κομοτηνής. Αυτή τη στιγμή που θέλαμε να βγάλουμε μόνο την παραλιακή μας ζώνη, το τι προσβάσιμο τουρισμό που θέλουμε, το ότι αυτή τη στιγμή λόγω κορονοϊού δεν θέλουμε κάποιον ανεξέλεγκτο τουρισμό. Θέλουν και οι Κομοτηνιοί μας, οι κάτοικοι μας, να νιώσουν ασφαλείς. Θέλουμε συγκεκριμένο τουρισμό. Γι' αυτό το λόγο το βίντεο στόχευσε εκεί που ήθελαμε να στοχεύσει. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να μας ενημερώσετε για τις περαιτέρω δράσεις οποίες προετοιμάζει ο Δήμος Κομοτηνής για την τουριστική ανάπτυξη τόπου μας. Κύριε Λεχούδη, σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Στις 20 Ιουλίου λύγει η προθεσμία για τη δήλωση COVID, κατά την οποία πρέπει μέχρι τότε να γίνει η δήλωση των ιδιοκτητών, καθώς παράλληλα να εισέλθουν στο σύστημα και οι ενοικιαστές, προκειμένου να θεωρηθεί πραγματική και αληθή η δήλωση, όπως μας ενημερώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων Ροδόπης, κυρία Χρύσα Κυριακούση. Η δήλωση COVID πρέπει να γίνει μέχρι τις 20 Ιουλίου για το 20% που έχασαν οι ιδιοκτήτες από το ενίκιο του ακινήτου. Η πρόεδρος ιδιοκτητών ακινήτων, Χρύσα Κυριακούση, σημείωσε ότι πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τους ενοικιαστές για να κάνουν αποδοχή και να θεωρείται ειλικρινή η δήλωση. Παράλληλα, η κυρία Κυριακούση έκανε ειδική αναφορά στις επαγγελματικές εκμισθώσεις. Για τους ιδιοκτήτες και για τα ακίνητά μας, έχουμε πρώτη προθεσμία τώρα άμεσα στις 20 Εβδόμου, σε λίγες μέρες δηλαδή, πρέπει να μπούμε μέσα στο σύστημα, στο τάξης και να κάνουμε το ίδιο που κάναμε και για τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή τη δήλωση COVID για τα ακίνητα για τα οποία χάσαμε ενίκια από τους ενοικιαστές μας 40%. Πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση με τους ενοικιαστές μας πριν το κάνουμε, ώστε να κάνουν μετά αυτή η αποδοχή και να θεωρηθεί ειλικρινή η δήλωσή μας. Να συνεννοηθούμε από πριν, να πούμε ενημερωτικά ότι δεν αφορά πλέον όλες τις κατηγορίες των επαγγελματικών μισθώσεων και λοιπόν κατηγοριών που ανήκανε στην περίοδο της, που είχαν ενταχθεί στην περίοδο της πανδημίας. Αφορά μόνο περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων που αφορούν τον αθλητισμό, τουρισμό, μεταφορές και πολιτισμό και με επίμαχο σημείο την εστίαση και την εστίαση η οποία τελευταία στιγμή μπήκε μέσα και δημιούργησε θέματα με τους λοιπούς του λιανεμπορίου που ήθελαν και αυτοί να μπουν. Όσον αφορά λοιπόν την εστίαση, θέλω να επισημάνω στους ιδιοκτήτες να προσέξουν, να έρθουν σε επαφή με τους ενοικιαστές τους. Δεν υπάγονται οι περιπτώσεις delivery και παραδόσεις σε κατοικίες και λοιπούς χώρους με πακέτα. Να δούνε λοιπόν αν τα μαγαζιά της εστίασης τα οποία νοικιάζουν έχουν τέτοια παροχή, έστω εκ των υστέρων, πήραν δηλαδή επέκταση CAD σε delivery, το πιθανότερο είναι ότι δεν υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Εφιστώ λοιπόν την προσοχή σε αυτό το σημείο στους ιδιοκτήτες και μία παρένεση και στους ενοικιαστές σε αυτό το σημείο, σε αυτές τις κατηγορίες της εστίασης, να μην θελήσουν να πάρουν λεφτά από τους ιδιοκτήτες το 40% στην περίπτωση αυτή στην οποία βγάζουν τα ίδια ίσως και παραπάνω χρήματα από ό,τι βγάζανε στις αντίστοιχες περσινές περιόδους.
Πάμε να συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον κύριο Θανάση Καραφιλή, τον διευθυντή του ΑΣΠΕΤΕ του Παραρτήματος ΑΠΟΝ. Κύριε Καραφιλή, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Πασχάλη, εδώ. Δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι εγγραφές και η υποβολή αίτησης για την φοιτηση για την νέα χρονιά, βρεθήκαμε σήμερα εδώ για να ενημερώσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους τηλεθεατές μας και να δώσουμε ορισμένες πληροφορίες για το πώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία από εδώ και πέρα το επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι όλα τα δεδομένα έχουν αλλάξει πλέον με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε με την υγειονομική κρίση της πανδημίας του κοροναϊού. Ακριβώς, κύριε Πασχαλίδου, αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρα δεδομένα. Πραγματικά μας ευνηδίασε ο αόρατος εχθρός στις 10 του Μάρτιου, όπου αναγκαστήκαμε και στο παράδειγμα της ασπετές της ΣΑΠΕΣ να διακόψουμε απότομα ένα βράδυ εκεί που διεξαγόντουσαν οι διδασκαλίες. Μας ήρθε εντολή από την Αθήνα, κλείστε το και φύγετε αμέσως. Το παράρτημα δεν ξαναλειτουργήσε μέχρι σήμερα με διαζώσεις διδασκαλίες ούτε με εξετάσεις. Και προσαρμοζόμαστε πια στις νέες συνθήκες, στις υγειονομικές, χωρίς να μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη ότι σε κάθε φάση τώρα πια μπορούμε να μπούμε πάλι σε καραντίνα και να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν προσαρμόστηκε και η ΑΣΠΕΤΕ και στις ΣΑΠΕΣ αλλά και σε όλη την Ελλάδα με τα νέα δεδομένα. Η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι στον αέρα από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 8 του Ιούλη. Στις ΑΠΕΣ έχουμε εξασφαλίσει 200 θέσεις για το ΕΠΕΚ, για το πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης, και 40 θέσεις για το πρόγραμμα συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι, για να δούμε λίγο και το μέγεθος των αριθμών, μπορεί να μην λέει κάτι στους τηλεθεατές ο αριθμός 240, αλλά να σας πω ότι 200 παίρνει και η Θεσσαλονίκη και ο Βόλος. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Η προθεσμία θα λήξει στις 26 Αυγούστου, στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Όποιος μπει στην ιστοσελίδα της ασπετέ, ασπετέ.gr, θα βρει στην αρχική σελίδα όλες τις οδηγίες, την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, τον τρόπο που θα υποβάλουν τις αιτήσεις κτλ. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, έτσι και αλλιώς, για να μπορέσει να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, και στις 4 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, μέσα από ένα διασφαλισμένο σύστημα δηλαδή, για να προγραμματίσουμε στη συνέχεια τις εγγραφές των επιτυχόντων και στις αρχές Οκτώβρη να ξεκινήσουμε τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στις θέσεις τις οποίες υπάρχουν και την πολύ μεγάλη σημαντικότητα του παραρτήματος ως ΑΠΟΝ, καθώς μπορούμε να πούμε ότι συγκρίνονται και με αντίστοιχα κέντρα ΑΣΠΕΤΕ μεγάλων πόλεων της Ελλάδος. Κοιτάξτε, όταν είμαστε στον ίδιο αριθμό με τη Θεσσαλονίκη, η Αθήνα παίρνει 360, η Πάτρα παίρνει 240, η Θεσσαλονίκη παίρνει 200, ο Βόλος και οι ΣΑΠΕΣ. Αντίστοιχο παράδειγμα δεν έχουμε, κοιτάξτε. Η πόλη των Σαπών είναι η μοναδική πόλη, Κομόπολης μάλιστα, που έχει παράρτημα. Η Λιβαδιά, για παράδειγμα, ή το Άργος, που είναι πολύ μεγαλύτερες πόλεις ασφαλώς, έχουν 120 θέσεις. Αυτό δείχνει δηλαδή και την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει, αλλά ξέρετε, η πρόθεσή μου τα 5 χρόνια που διευθύνω το παράρτημα είναι να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της περιφέρειάς μας. Οι ανάγκες ήταν αυξημένες. Έβλεπα ότι είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις και δεν καλύπταμε την ζήτηση αυτή. Γι' αυτό και είχα απευθύνει το αίτημα στην Αθήνα να πάμε στις 200 θέσεις, και τα 4 τελευταία χρόνια που λειτουργούμε με αυτόν τον αριθμό καλύπτουμε τις ανάγκες της περιοχής. Εξαιρετικά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορούσα να διανοηθώ απόφοιτοι ΑΕΗ και ΤΕΗ από την περιοχή μας να ζητούν να κάνουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και να μην αρκούν οι θέσεις να μένουν από έξω. Γιατί ξέρω ότι είναι πολύ, το ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό πιστοποιητικό για την ανέβρεση εργασίας στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, για την μονιμοποίηση δε των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο προσόν, αλλά το επιπλέον ακόμη είναι αυτό το πιστοποιητικό, αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό. Είναι πιστοποιητικό 60 πιστοποιητικών μονάδων και πολλοί απόφοιτοι που κατέχουν το πιστοποιητικό αυτό εργάζονται ως εκπαιδευτικοί σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Εξαιρετικά.
και φυσικά και όλες τις, όλα τα ευεργετήματα τα οποία προσφέρει και στον τόπο, στις ΑΠΕΣ, στην τοπική κοινωνία, με την παρουσία όλων αυτών όσων φοιτούν στην ΑΣΠΕΤΕ. Βέβαια, όχι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας, αλλά γενικότερα η προσφορά της ΑΣΠΕΤΕ είναι πολύ μεγάλη. Το παράρτημα στις ΑΠΕΣ καταρχήν είναι ένα, νομίζω, ένα μέγιστο πολιτιστικό κεφάλαιο και πολιτισμικό κεφάλαιο για την περιοχή. Υπάρχουν οικονομικά ωφέλη. Δεν είναι ίσως αυτά που προσδοκούσαν οι κάτοικοι των ΣΑΠΟΝ, δηλαδή αυτό ξέρετε, οι κάτοικοι που προσδοκούν να νοικιαστούν σπίτια, να μένουν εκεί. Το λέω πολλές φορές, δεν είναι προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών να έχει νέα παιδιά 18 χρονών που θα κάνουν μόνιμα τις σπουδές τους εκεί. Στο παράρτημα αυτό έρχονται επιστήμονες, οι οποίοι έχουν δουλειές οι περισσότεροι, έχουν οικογένειες, είναι από την περίοδο μετακινούνται αυθημερών. Αλλά ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, όταν εισέρχονται στη μικρή πόλη των Σαπών 240 άτομα τρεις φορές την εβδομάδα, σε κάθε περίπτωση ένα οικονομικό όφελος θα υπάρχει. Χώρια που η πόλη των Σαπών είναι ένα κέντρο πραγματικά για τρεις μέρες την εβδομάδα. Τώρα, για τη φετινή χρονιά που θα ακολουθήσει, κύριε Πασκευαστή, μου επιτρέψετε να πω ότι θα λειτουργήσουμε με ένα υβριδικό μοντέλο. Θα έχουμε δηλαδή εξ αποστάσεως διδασκαλία προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί σίγουρα, αν θα μου πει κάποιος, μα δεν θα έχουμε μετακινήσεις κτλ. Εγώ θα έδινα την απάντηση ότι αν πάμε σε διαζώσεις διδασκαλία, ενδεχομένως τον Οκτώβριο να έχουμε καραντίνα και να κλείσουμε και να μην τελειώσει καθόλου η χρονιά. Σίγουρα. Και να αφήσουμε 240 άτομα στον αέρα να είναι επί ξύλου κρεμάμενοι, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγει από την κεντρική διοίκηση της Αθήνας το υβριδικό μοντέλο, δηλαδή θα λειτουργήσουν τα θεωρητικά μαθήματα με εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση. Μάλιστα. Μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνονται τα μαθήματα, με παρουσία των σπουδαστών από τα σπίτια τους. Ωστόσο, τα εργαστήρια και οι πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας θα διεξάγονται σε μικρά τμήματα στις ΑΠΕΣ, απογευματινές ώρες, κάποιες μέρες της εβδομάδας. Καθώς και η εξεταστική θα διεξαχθεί διαζώσεις. Τώρα, εάν αντιμετωπίσουμε συνθήκες ομαλοποίησης στην οικονομική κρίση που είμαστε, νομίζω ότι θα αναθεωρηθούν και αρκετά πράγματα, και ευχής όλων είναι αυτό ασφαλώς, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε ομαλή διαζώση λειτουργία. Μάλιστα. Κύριε Καραφίλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πασχαλίδου. Αν μου επιτρέψετε λίγο, σας παρακαλώ, να κάνω έναν απολογισμό της χρονιάς, κύριε Πασχαλίδου, που πέρασε. Όπως σας είπα, στις 10 Μάρτη κλείσαμε απότομα. Ωστόσο, καταφέραμε με πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί ήμασταν όλοι απροετοίμαστοι, να λειτουργήσουμε, να ολοκληρώσουμε τη χρονιά, να έχουμε 180 νέα πιστοποιητικά που θα αποδοθούν, δηλαδή 180 νέα άτομα θα έχουν το πιστοποιητικό παιδαγωγής επάρκειας. Ήδη υπογράφονται εντός των ημερών αυτή την εβδομάδα οι βεβαιώσεις περάτωσης και τα πιστοποιητικά θα εκδοθούν εντός των ημερών. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια τελετή απονομής σε προσαρμοσμένες συνθήκες, είναι και αυτό. Είμαστε οι πρώτοι μεταξύ των ελληνικών ΝΑΗ που διεξήγαγαν εξ αποστάσεως εξετάσεις. Δοκιμαστήκαμε, αναγκαστήκαμε μια φορά να αναβάλουμε τις εξετάσεις, γιατί το σύστημα δεν είχε δοκιμαστεί καθόλου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και από άλλα πανεπιστήμια που έχουν πολύ περισσότερο προηγμένη τεχνολογία, καταφέραμε μέσα από το κυβερνητικό site, το e-presence, να διεξάγουμε εξ αποστάσεως τις εξετάσεις και να φέρουμε σε πέρα στη δύσκολη ακαδημαϊκή χρονιά. Και αυτό το πιστώνονται όλοι οι συνεργάτες του παραρτήματος και οι σπουδαστές κατά βάση, οι οποίοι άντεξαν τις ταλαιπωρίες, ανταποκρίθηκαν στις εξετάσεις και είμαστε στην ευχάριστη θέση εντός της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, να πάρουν τις βεβαιώσεις παράτωσης για να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους πορεία που θα επιλέξουν. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Κύριε Καραφίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία από το κανάλι σας. Άλλωστε, το παράρτημα Σαπών είναι στον ομό Ροδόπης, οπότε νομίζω αξίζει της προσοχής και της προβολής από τα τοπικά μέσα του έργου που διεξάγει. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βάιος Πολυχρονίδης, εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, μας ενημερώνει για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε ένα περιστατικό πνιγμονής παιδιού ή βρέφους. Η αντιμετώπιση πνιγμονής ή αλλιώς η απόφρεξη αεραγωγού από ξένο σώμα είναι η κατάσταση κατά την οποία ένα παιδί, βρέφος ή και ενήλικας, την ώρα που τρώει, στραβοκαταπίνει όπως λέμε, και το ξένο σώμα ή η τροφή αντί να πάει στο δρόμο προς το στομάχι, καταλήγει για το δρόμο προς τους πνεύμονες. Αρχίζει λοιπόν το άτομο να βύχει, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση και να βγάλει το ξένο σώμα.
Αυτό που συνήθως κάνουμε ενστικτοδός είναι να χτυπήσουμε το παιδί στην πλάτη. Αυτό είναι λάθος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε το παιδί, εφόσον βύχει, να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση μόνο του. Ο οργανισμός μας προσπαθεί να βγάλει το ξένο σώμα και να ανταπεξέλθει έτσι λοιπόν από μόνος του. Όσο εμείς χτυπάμε στην πλάτη το άτομο ή του δίνουμε νερό να πιει ή κάτι να φάει, αυτό που στην ουσία κάνουμε είναι να δυσκολέψουμε την κατάσταση αυτήν. Γιατί την ώρα που πάει να πάρει αέρα, εμείς χτυπάμε στην πλάτη και του κόβουμε την αναπνοή. Ή χτυπώντας την πλάτη, μπορούμε να φέρουμε το ξένο σώμα σε τέτοια θέση ώστε να φράξει πλήρως τον αεραγωγό, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μία μερική απόφραξη. Άρα λοιπόν, η πρώτη μας κίνηση είναι να μην κάνουμε τίποτα. Αφήνουμε το παιδί να βήξει ελεύθερα. Εφόσον δούμε ότι κάποια στιγμή το παιδί σταματάει να βήχει, στην ερώτησή μας πνίγεσαι, δεν μπορεί να μιλήσει ή να απαντήσει, και αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν αναπνέει πλέον, τότε πρέπει να επέμβουμε. Στηρίζουμε το θώρακά του, εφόσον πρόκειται για παιδί, με το χέρι μας, το στρέφουμε στο πλάι και φέρουμε 5 χτυπήματα στο ύψος της ομοπλάτης, ανάλογα με το σωματότυπο του παιδιού που έχουμε. Αν με αυτές τις κινήσεις το ξένο σώμα δεν βγει, τότε πηγαίνουμε από πίσω, αγκαλιάζουμε το παιδί και φροντίζουμε ώστε ο θώρακάς μας να είναι στο ύψος της πλάτης του. Βάζουμε τη γροθιά μας στη μέση της απόστασης μεταξύ του ομφαλού και της ξυφοειδούς απόφυσης, το σημείο δηλαδή που ενώνονται τα πλευρά μας, και φέρουμε 5 κοιλιακές οθήσεις με φορά μέσα και πάνω. Προσοχή! Οι οθήσεις αυτές είναι αρκετά επεμβατικές και μπορούμε να προκαλέσουμε βλάβη στο παιδί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι τόσο δυνατές όσο είναι και ο σωματότυπος του παιδιού που έχουμε μπροστά μας. Εάν με τις 5 κοιλιακές οθήσεις το ξένο σώμα δεν βγει, τότε επιστρέφουμε ξανά στα 5 χτυπήματα στην πλάτη και εναλλάξ 5 οθήσεις, 5 χτυπήματα στην πλάτη, μέχρι ότου βγει το ξένο σώμα ή το παιδί καταρρεύσει, οπότε και καλούμε το ΕΚΑΒ και ξεκινάμε την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Η απόφραξη αεραγωγού στο βρέφος είναι μια λίγο διαφορετική διαδικασία. Εφόσον το βρέφος βύχει, και σε αυτήν την περίπτωση αφήνουμε το βρεφάκι να ανταπεξέλθει μόνο του. Εάν κάποια στιγμή σταματήσει να βύχει και ενδεχομένως μελανιάσει, τότε είναι η στιγμή που πρέπει να βοηθήσουμε εμείς. Υποστηρίζουμε το βρέφος από την κάτω γνάθο, το τοποθετούμε πάνω στο χέρι μας και φέρουμε στο ύψος της ομοπλάτης 5 χτυπήματα με φορά προς τα κάτω και ελέγχουμε μήπως το ξένο σώμα έχει βγει. Εφόσον αυτό δεν γίνει, υποστηρίζουμε το κεφάλι του, τοποθετούμε το βρέφος ανάμεσα στα χέρια μας και το γυρίζουμε από την άλλη πλευρά. Στο ύψος περίπου των θυλών, με τα δύο δάχτυλά μας κάθετα στο θώρακά του, ξεκινάμε θωρακικές συμπιέσεις. Εφόσον ούτε αυτή η κίνηση έχει αποτέλεσμα, επανερχόμαστε στην προηγούμενη κίνηση, προσέχοντας πάρα πολύ τη σπονδυλική του στήλη για τυχόν κακώσεις, και πάλι στο ύψος της ομοπλάτης φέρουμε 5 χτυπήματα. Η κίνηση αυτή γίνεται εναλλάξ, μέχρι ότου βγει το ξένο σώμα ή μέχρι ότου περάσουν 2 περίπου λεπτά. Εφόσον περάσουν 2 λεπτά, θεωρούμε ότι το βρεφάκι έχει καταρρεύσει και ξεκινάμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Πάμε να δούμε ποια φάρμακα δίνει τρέμουν για σήμερα, 5η 16 Ιουλίου, αλλά και αύριο Παρασκευή 17 του μηνός. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου.
Και κάπου εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopina.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.